Ματιά με τους Αγίους. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Τα μηνύματα της ζωής των Αγίων στη σύγχρονη κοινωνία. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συντροφιά με τους Αγίους και σήμερα, 14 Οκτωβρίου. Μία εκπομπή που σε καθημερινή βάση μας προσφέρει φωτεινά παραδείγματα ζωής. Μία ζωή που τα συναξάρια των Αγίων θα τη μεταμορφώσουν σε μία εν Χριστώ ζωή. Μία ζωή που καθημερινά θα αναζητεί τον Χριστό ως τον τέλειο φίλο, πατέρα και συνοδοιπόρο της. Αυτό τον στόχο μπορεί να τον πετύχει ο πιστός μόνο υπό έναν όρο. Έναν όρο να αισθανθεί την αμαρτωλότητά του και να στηριχθεί στην Εκκλησία, τους Αγίους της και στα Ιερά της Μυστήρια. Τότε μόνο ο άνθρωπος, ο δοκιμαζόμενος χριστιανός, ο αγωνιζόμενος χριστιανός, μπορεί να καυχάται για αυτή τη συμμαχία του με το Θεό Πατέρα του. Μια συμμαχία που τον χαρίζει εκ των προτέρων τη νίκη και τη χαρά του ουρανού. Μια νίκη όμως χρειάζεται προετοιμασία, εγρήγορση ή καλύτερη πνευματική ζωή. Στην πνευματική ζωή, αγαπητοί ακροατές, πρέπει πρώτα τα πρώτα πράγματα να έχουν την πρώτη θέση. Ο Λόγος του Θεού μας βοηθάει να βρούμε και στη συνέχεια να τοποθετήσουμε αυτές τις προτεραιότητες της ζωής μας. Το πρώτο καθήκον μας στη ζωή είναι να φροντίζουμε για τα πνευματικά αγαθά, τοποθετώντας τις βιωτικές μέρημνες, τις υποθέσεις σε δευτερεύουσα θέση, εμπιστευόμενοι την πρόνοια του Θεού για αυτά, όπως υπέδειξε ο Χριστός. Ζητείτε δε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Μίουν μεριμνήσετε εις την αύριον, ή γαρ αύριον μεριμνήσει τα εαυτής, αρκετών τη ημέρα η κακή αυτής. Οι άνθρωποι έχουν ανατρέψει αυτή την τάξη με αποτέλεσμα να μην ενδιαφέρονται για τα πνευματικά αγαθά επειδή νομίζουν ότι δεν είναι σημαντικά. Τα δε βιωτικά να μην μπορούν να τα εξασφαλίσουν παρά την εργώδη προσπάθειά τους. Τα αιτήματα για τα πνευματικά αγαθά προτάσσονται και στην προσευχή που μας δίδαξε ο Κύριός μας, το γνωστό σε όλους μας Πάτερ ημών. Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Πρώτα αυτά και μετά τα δικά μας και καθημερινά. Το πρώτο έργο στον αγώνα για τον αγιασμό μας είναι η καθαρότητα της καρδιάς, του νου, της συνειδήσεώς μας. Όταν αυτά είναι καθαρά και φωτεινά, τότε ολόκληρη η ζωή μας είναι λουσμένη στο φως και στην αλήθεια όπως τη δίδαξε ο Χριστός. Καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και της παροψίδος ή να γέννεται και το εκτός αυτών καθαρών. Ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Εάν ουν ο οφθαλμός σου απλούς ή όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός ή όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Ιούν το φως το εν σύ σκότος εστί το σκότος πόσον. Η πρώτη υποχρέωσή μας στη λατρεία του Θεού είναι να συμφιλειωθούμε με τον αδελφό μας. Πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Ο Χριστός μας προέτρεψε να λέμε στην προσευχή μας «Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Πρώτα συγχωρούμε και μετά ζητούμε να μας συγχωρέσει ο Θεός. Η πρώτη υποχρέωσή μας στις αδελφικές σχέσεις προτού διορθώσεις τον άλλον είναι να διορθώσεις τον εαυτό σου. Η πρώτη προσφορά μας στο Θεό θα πρέπει να είναι η προσφορά του εαυτού μας. Αυτό έπραξαν οι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι προτού δώσουν την ελεημοσύνη τους για τους χριστιανούς της Παλαιστίνης, εαυτούς έδωκαν πρώτον εις τον Κύριο. Πίστεψαν δηλαδή και αφιερώθηκαν στον Κύριο. Προτού προσφέρεις οτιδήποτε ο Θεός ζητεί να του προσφέρεις στην ψυχή σου. Την πρώτη θέση στην προσευχή μας έχουν οι άλλοι κατά την Αποστολική Προτροπή. Πρώτον ποιήστε δεήσεις υπερπάντων. Αν εργαστούμε με μεθοδικότητα και υπομονή για να πραγματοποιήσουμε αυτές τις προτεραιότητες στη ζωή μας, τότε θα έχουμε δώσει νόημα στην αληθινή ύπαρξη της ζωής μας. Σήμερα 14 Οκτωβρίου η Αγία μας Εκκλησία τιμά και εγκομιάζει τη μνήμη των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Γερβασίου, Ναζαρίου, Κελσίου και Προτασίου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Σιλβανού και των Οσίων Κοσμάτου Ποιητού
και Γρηγορίου Επισκόπου Άσου, Θεράποντος Επισκόπου Αλαμανίας, Ιγνατίου Επισκόπου Μυθύμνης, Νικολάου του Απλού του Ρώσου και της Οσίας Παρασκευής της Νέας της Επιβατινής. Εμείς σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα ασχοληθούμε με τους Αγίους Μάρτυρες Γερβάσιο, Ναζάριο, Κέλσιο και Προτάσιο. Τετράριθμων συνταγμάτων αθλητών του Χριστού, Ναζάριον μέλψομεν συγγερβασίο μου, Προτάσιον Κέλσιον, ούτη γάρτη τριάδαμ ανεκήρυξαν πάση, λύσαντες διαγώνων των ειδόλων την πλάνη. Αυτόν Χριστέ οικεσίες πάντα σε γονείς του Ναζαρίου, Αφρικανός και Περπετούα, λέγεται ότι υπήρξαν μαθητές του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος τους ήλκησε στη χριστιανική πίστη και τους βάπτισε. Ο γιος τους έμεινε ορφανός σε νεαρή ηλικία, μέσα σε μία διαφθαρμένη και γεμάτη εχθρότητα κοινωνία. Αλλά ο Ναζάριος είχε κληρονομήσει τις αρετές των γονέων του. Έμεινε αγνός και άμεμπτος, σύμφωνα με τη συμβουλή του πνευματικού του πατέρα Αποστόλου Πέτρου, που λέει «Τας ψυχάς ημών, ιγνικότες εν τη υπακοή της αληθείας». Οφείλεται, λέει ο Απόστολος Πέτρος, να κάνετε αγνές και καθαρές τις ψυχές σας από κάθε ακάθαρτο πάθος και επιθυμία και κλίση, με την υπακοή σας στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Και ο Ναζάριος, όχι μόνο έμεινε αγνός, αγαπητοί ακροατές, μέσα στο διεφθαρμένο κοινωνικό του περιβάλλον, αλλά όταν έγινε 20 ετών, διαμήρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς και άρχισε περιοδίες, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο με πολύ καρποφορία. Όταν πήγε στα Μεδιόλανα, συνάντησε δύο ευσεβείς άνδρες, τον Προτάσιο και τον Γερβάσιο. Εκεί και οι τρεις τους, μαζί, δια του Θείου Λόγου, πέτυχαν πολλές κατακτήσεις πνευματικές, όχι μόνο από τον όχλο, αλλά και από τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις. Το κήρυγμά τους χαρακτηρίζονταν από φλόγα πίστεως, από τέλεια αγάπη στο πρόσωπο του Χριστού. Κατόπιν ο Ναζάριος πήγε στη Γαλλία, όπου με το δίχτυ του λόγου του είχε πολλές επιτυχίες πνευματικές και εκεί. Μεταξύ αυτών που πίστεψαν ήταν και μία νεαρή ψυχή, ο Κέλσιος. Όταν ο Ναζάριος επέστρεψε στα Μεδιόλανα, το συνέλαβαν. Το κήρυγμά του ενόχλησε τους πάντες. Προηγουμένως δε είχαν συλλάβει και τους Προτάσιο και Γερβάσιο. Ο έπαρχος Ανολίνος, όταν είδε ότι με τα επιχειρήματά του δεν άλλαζαν την πίστη τους, τους βασάνισε σφριχτά, μαζί με το νεαρό Κέλσιο, και στο τέλος τους αποκεφάλισε. Τα ιερά τους λείψανα ενταφιάστηκαν κοντά στον τόπο του μαρτυρίου τους, στα Μεδιόλανα. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας συντροφιά με εσάς και τους Αγίους μας. Oh,
Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί ακροατές, η καθημερινή μας εκπομπή «Συντροφιά με τους Αγίους μας» από το Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, στο μικρόφωνο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. 14 Οκτωβρίου σήμερα και ακούσαμε το συναξάρι των Αγίων Μαρτύρων Γερβασίου, Ναζαρίου, Κελσίου και Προτασίου. Ακούσαμε για το κήρυγμά τους, για τη θαραλέα στάση του καθενός, την δυναμική ομολογία και την τόλμη τους. Αγαπήσανε τον Χριστό και τη βασική πηγή της ζωής τους. Και το αποδείξανε αυτό με τον μαρτυρικό θάνατό τους. Θα ασχοληθούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με το θέμα της ζωής του κάθε χριστιανού, έτσι όπως αυτή θα πρέπει να είναι, με κέντρο το Χριστό και με βασικό σκοπό αυτός ο Χριστός να του ζωογονεί σε κάθε ενέργειά τους. Να τι μας λέει ο Άγιος Πορφύριος πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Χριστός είναι το παν. Χωρίς Χριστό δεν είναι ζωή. Πάει τέλειωση. Αν δεν βλέπεις τον Χριστό σε όλα σου τα έργα και τις σκέψεις, είσαι χωρίς Χριστό. Πώς το κατάλαβες? Θυμάμαι και ένα τραγούδι. «Συν Χριστό πανταχού φόβος ουδαμού». Το έχετε ακούσει. Το λένε τα παιδιά. Λοιπόν, έτσι πράγματι πρέπει να βλέπουμε τον Χριστό. Σαν φίλο μας, σαν αδελφόν μας, σαν κάτι το ωραίο. Είναι το παν, αλλά είναι φίλος και το φωνάζει. Σας έχω φίλους, δεν το καταλαβαίνετε, είμαστε αδέλφια. Βρε, εγώ δεν είμαι, δεν βαστάω την κόλαση στο χέρι. Δεν σας φοβερίζω, σας αγαπώ. Σας θέλω να χαίρεστε μαζί μου τη ζωή. Έτσι είναι ο Χριστός. Δεν έχει κατήφια, ούτε μελαγχολία, ούτε ενδοστρέφεια, που ο άνθρωπος σκέπτεται ή βασανίζεται από διάφορους λογισμούς και διάφορες πιέσεις που κατά καιρούς στη ζωή του τον τραυμάτισαν. Ο Χριστός είναι μία νέα ζωή. Ο Χριστός είναι το παν. Είναι η χαρά, είναι η ζωή, το φως το αληθινό όμως, που κάνει τον άνθρωπο να χαίρεται, να πετάει, να βλέπει όλα. Να βλέπει όλους, να πονάει για όλους, να θέλει όλους μαζί του και όλους κοντά στο Χριστό. Όταν εμείς βρίσκουμε κάποιο θησαυρό ή ό,τι άλλο, δεν θέλουμε να το λέμε πουθενά. Ο χριστιανός όμως όταν βρει το Χριστό, όταν γνωρίσει το Χριστό, όταν ο Χριστός εγκύψει μέσα στην ψυχούλα του και τον αισθανθεί, θέλει να φωνάζει και να το λέει παντού. Θέλει να λέει για το Χριστό, τι είναι ο Χριστός. Αγαπήσατε το Χριστό και μηδέν προτιμήσατε τις αγάπες αυτού. Ο Χριστός είναι το παν, είναι η πηγή της ζωής. Είναι το άκρον και το εφετόν. Όλα στο Χριστό υπάρχουν ωραία. Μακρά του Χριστού οι θλίψεις, η μελαγχολία, τα νεύρα, η στεναχώρια, οι αναμνήσεις των τραυμάτων της ζωής, των πιέσεων, των αγωνιών. Όλα τα ζούμε και είναι στη ζωή μας. Και πάμε εδώ και πάμε εκεί. Και πουθενά δεν στεκόμαστε. Όπου βρούμε το Χριστό,
ας είναι μία σπηλιά να καθόμαστε εκεί και να φοβούμαστε, να φύγουμε, να μην χάσουμε τον Χριστό. Ο Χριστός τελικά καταλήγει, ο Άγιος Πορφύριος είναι η πηγή της ζωής, της χαράς, είναι το παν. Όλοι όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς θα διωχθούν, είπε ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές. Αυτό το όλοι δεν είναι τυχαίο. Ακόμη και ο ίδιος ο Κύριος διώχθηκε, καταφρονημένος και απορριμμένος από τους ανθρώπους. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθένειας και σαν άνθρωπος από τον οποίο κάποιος αποστρέφει το πρόσωπό του καταφρονήθηκε και τον θεωρήσαμε σαν ένα τίποτα, κατά το λόγο του προφήτου Ισαΐα. Και το ίδιο είπε ότι θα συνέβαινε στους ακολούθους του. Να θυμάστε το λόγο που εγώ σας είπα. Δεν υπάρχει δούλος μεγαλύτερος από τον Κύριό του. Αν εμένα δίωξαν, θα διώξουν και σας. Αν φύλαξαν το λόγο μου, θα φυλάξουν και το δικό σας. Και όχι μόνο από διωγμούς θα έπασχαν οι πιστοί, αλλά από κάθε είδους θλίψη. Μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά να έχετε θάρρος. Εγώ νίκησα τον κόσμο. Και δήλωσε, αν κάποιος θέλει να έρθει πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Επειδή όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει και όποιος χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου θα τη βρει. Έχοντας υπόψη αυτά τα λόγια που πολλοί από εμάς τα έχουμε βιώσει, παίρνουμε θάρρος μέσα από τις θλίψεις, καθώς βιώνουμε καθημερινά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Σε κάθε τι συνιστώντας τον εαυτό μας ως υπηρέτες του Θεού, με πολλή υπομονή, με θλίψεις, με ανάγκες, με στεναχώριες, με ραβδισμούς, με φυλακές και με ακαταστασίες, με κόπους και με αγρυπνίες, με νηστείες, με καθαρότητα, με γνώση, με μακροθυμία, με αγαθότητα, με πνεύμα Άγιο, με δόξα και ατιμία, με συκοφαντία και με εγωισμό, σαν πλάνοι όμως κάτοχοι της αλήθειας, σαν αγνοούμενοι αλλά είμαστε καλά γνωστοί, σαν να φτάνουμε στο θάνατο, αλλά δέστε, ζούμε, σαν να περνάμε από παιδεία, αλλά δεν θανατωνόμαστε, σαν λυπούμενοι, αλλά πάντοτε έχουμε χαρά. Αυτό δεν είναι πίστη, είναι πλάνη και για τους άλλους θεωρούνταν ως πλάνη. Ο Χριστός όμως, κατά τον Άγιο Σιλωανό τον Αθωνίτη, ο οποίος καταλήγει, είναι χαρά και διασκέδαση πάνω στον πόνο και στη θλίψη. Τι είναι όμως τελικά χριστιανική ζωή? Η χριστιανική ζωή είναι ένας αγώνας. Το πρώτο βήμα του χριστιανού είναι να μάθει να αγωνίζεται, να πολεμά. Από την ώρα που ο χριστιανός θα θελήσει να ακολουθήσει τον Χριστό, αρχίζει ένας αγώνας, ένας πόλεμος. Ο Απόστολος Παύλος γράφει, «Ουκ έστιν ημίν πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης». Δεν έχουμε καταλάβει πως μοναδικός εχθρός και πολέμιος είναι ο διάβολος. Ο Κύριος τον ονόμασε ανθρωποκτόνο, διότι φθονεί και μισεί τον άνθρωπο και θέλει την απώλειά του. Εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες και τα πάθη που έχουμε και μας πολεμά νύχτα και ημέρα. Είναι εχθρός, πλάνος, ύπουλος. Παρουσιάζεται ακόμη και ως άγγελος φωτός. Κατορθώνει να κρύβεται, να καμουφλάρεται από τα μάτια των πνευματικών ανθρώπων για να τους πολεμά ευκολότερα. Χρησιμοποιεί μεθόδους και τρόπους για να μας εξαπατήσει. Είναι πνεύμα πονηρό και μας πολεμά με σκέψεις πονηρές και απατηλές. Υπόσχεται ειδονές, εξουσίες, απολαύσεις, γλέντια, διασκεδάσεις, πλούτο και δόξα πολύ. Αυτό έκανε και με τον Χριστό μας στο όρος των πειρασμών. Αυτόν τον εχθρό καλούμαστε να πολεμήσουμε με τη χάρη και τη δύναμη του Χριστού, όπως έπραξαν και οι σημερινοί τιμόμενοι Άγιοι Μάρτυρες. Μας είπε ο Χριστός, «Ιδού δίδομαι ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάσου μη αδικήσει». Δεύτερος εχθρός, εξίσου επικίνδυνος, είναι ο κόσμος που μας περιβάλλει, όχι βέβαια οι άνθρωποι, αλλά το κοσμικό φρόνημα που επικρατεί μέσα στον κόσμο. Ο κόσμος θέλει να επιβάλλει τη σφραγίδα του επάνω μας. Ο κόσμος είναι εχθρός του Θεού. Όσαν βουληθεί φίλος, είναι του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Ο χριστιανός ζει μέσα στον κόσμο, αλλά δεν ζει εκ του κόσμου. Αλλά εχθρός του χριστιανού είναι και ο ίδιος ο εαυτός του. Είναι πιο επικίνδυνος από τους άλλους δύο.
Τον εαυτό μας τον φέρουμε παντού. Στο σπίτι, στο δρόμο, στην εργασία μας και στην εκκλησία ακόμη. Είναι ένας αχώριστος σύντροφος της ζωής μας. Ο εαυτός μας με τις αδυναμίες του και τα πάθη του είναι ένας αντίπαλος στην πνευματική μας ζωή. Καλούμαστε, αγαπητοί ακροατές, αυτόν τον εαυτό μας να τον απαρνηθούμε για να απαλλαγούμε από αυτόν. Είπε ο Κύριος, «Ή τη στέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησά στο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω με». Ο εαυτός μας έχει ρίζες βαθιές και θέλει καλό αγώνα για να απαλλαγούμε από αυτόν. Αυτούς τους τρεις εχθρούς καλείται ο πιστός να πολεμήσει, χωρίς συμβιβασμούς και υποχωρήσεις, χρησιμοποιώντας όλα τα όπλα και τα μέσα της χάριτος που δίδει ο Θεός, για να μείνει πιστός στο θέλημά Του. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ένα διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας, συντροφιά με εσάς και τους Αγίους της πίστεώς μας. Πάλι κοντά σας, αγαπητοί ακροατές, με την εκπομπή μας «Συντροφιά με τους Αγίους» από το Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Τρίτο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα. Σήμερα, ημέρα τιμής των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Γερβασίου, Ναζαρίου, Κελσίου και Προτασίου και ασχολούμαστε με τη ζωή του χριστιανού. Μία ζωή που μπορεί να φωτιστεί από την αγάπη του Θεού Πατέρα. Και σε αυτό ο άνθρωπος πρέπει να κάνει την επιλογή του. «Ο Θεός αγάπη εστί μας», λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και όντως, αυτός είναι ο καλύτερος χαρακτηρισμός του Θεού. Για να καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι τι είναι Θεός. Κατά τον Ιερό Διονύσιο τον Αεροπαγίτη βέβαια και σύμφωνα με την αποφατική θεολογία της Εκκλησίας, ο Θεός υπερβαίνει κάθε έννοια ανθρώπινη. Δεν είναι ούτε ψυχή, ούτε λόγος, ούτε δύναμης, ούτε φως, ούτε ζωή,
ούτε ουσία ούτε χρόνος, ούτε επιστήμη ούτε αλήθεια, ούτε βασιλεία ούτε σοφία ούτε αγαθότης. Ωστόσο ας μου επιτραπεί να συμπληρώσω, να πω, θα μπορούσε να γίνει κάποια εξαίρεση για το όνομα αγάπη. Ο Θεός δεν είναι άλλο τίποτα παρά αγάπη. Και πράγματι, ο Θεός των Πατέρων μας, ο μόνος αληθινός Θεός, δεν είναι ένας τιμωρός Θεός ή έστω ένας δίκαιος, κατά τα ανθρώπινα μέτρα και σταθμά. Όχι όμως ένας δίκαιος αστυνόμος που οφείλει να επιβάλλει την τάξη καταγράφοντας με λεπτομέρεια τις παραβάσεις μας, ή όπως κάποιος δικαστής που ως δίκαιο έργο του είναι να κρίνει αμερόληπτα για να φανερώσει και να τιμωρήσει τον ένοχο και παραδειγματίζοντάς τον να τον επιφέρει δικαιοσύνη και ικανοποίηση στην ένομο τάξη. Αλλά ο Θεός μας δεν είναι έτσι δίκαιος. Αλίμονό μας, αν ήταν. Ο Θεός μας είναι Πατέρας μας. Ο Θεός μας αγάπη εστί. Υποβάλλεται όμως από παλούς η ερώτηση, απορία βλέπετε της ανθρώπινης αδυναμίας, γιατί τότε να υπάρχουν τόσες θλίψεις, τόσες αδικίες και δυστυχίες στον κόσμο, αφού ο Θεός είναι αγάπη. Σε απάντηση θα μπορούσαμε να παραθέσουμε τα λόγια του μακαριστού πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου. Χωρίς Χριστό ο κόσμος είναι θέατρο του παραλόγου. Χωρίς Χριστό δεν μπορείς να εξηγήσεις τίποτα. Γιατί οι θλίψεις, γιατί οι αδικίες, γιατί οι αποτυχίες, γιατί οι ασθένειες, γιατί. Χιλιάδες πελώρια γιατί. Κατάλαβέ το. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να προσεγγίσει με την πεπερασμένη λογική του την απάντηση όλων αυτών των γιατί. Μόνο με τον Χριστό όλα εξηγούνται. Μας προετοιμάζουν για την αιωνιότητα. Ίσως εκεί μας αξίωσε και θα μας αξιώσει να πάρουμε απάντηση σε μερικά από τα γιατί μας. Αγάπη λοιπόν ο Θεός και αγαπά τον άνθρωπο, το δημιούργημά του. Έτσι επιθυμεί και την κοινωνία του μαζί του. Κοινωνία αγαπητική, αγαπωμένων προσώπων, και ο άνθρωπος ως πρόσωπο μπορεί να αγαπήσει τον προσωπικό Θεό, εφόσον αληθινή αγάπη μόνο σε πρόσωπα μπορεί να κατευθυνθεί και να υπάρξει. Ζώα, αντικείμενα, ιδέες ή φιλοσοφίες, το μερικό ενδιαφέρον του ανθρώπου μπορούν και πρέπει να ελκύουν όχι τον όλο άνθρωπο. Γι' αυτό και σε κάθε περίπτωση που υπερβαίνει το μέτρο αυτό της απλής συμπαθίας και ενδιαφέροντος προς αυτά, εκφυλίζεται και καταλήγει σε πάθος, αδυναμία ψυχής, αλλά ποτέ δεν είναι αγάπη αληθινή. Αγάπη αληθινή προσωπική δονεί τον όλο άνθρωπο ως τα βαθύτατά του και τον έλκει προς το αγαπόμενο πρόσωπο. Και ο προσωπικός Θεός μας δεν είναι ο Θεός των φιλοσόφων, των ρητόρων, των σκεπτικιστών, αλλά ο Θεός των Πατέρων μας, που είναι πρόσωπο και όχι μία ιδέα. Αυτός ο Θεός από την εκστατική του αγάπη προς το προσωπικό του δημιούργημα, τον άνθρωπο, εξέρχεται με τις άκτιστες ενέργειές του και κοινωνεί μαζί του σε μία κοινωνία αγάπης εν Χριστώ, στην Εκκλησία του. Προϋπόθεση αληθινής και βαθιάς αγάπης είναι η ελευθέρα προαίρεση. Δεν είναι δυνατόν να αγαπήσει κανείς κάποιο άλλο πρόσωπο πιεζόμενος να το κάνει αυτό από κάποια ανάγκη ή βία. Ο Άγιος Θεός, από σεβασμό και πατρική εκτίμηση και αγαπητική διάθεση προς τον άνθρωπο, τον θέλει ελεύθερο. Δεν τον επιβάλλεται, αλλά περιμένει την ελευθέρα προσωπική του εκλογή. Να τον αποδεχθεί, δηλαδή το Θεό, στη ζωή του ή να τον απορρίψει ακόμη. Ο Θεός λοιπόν έρχεται προς εμάς και αποκαλύπτει τον εαυτό Του, αφού με ελευθερία αγάπης Τον δεχτούμε στη ζωή μας. Και μας φανερώνεται η δόξα και η χάρις Του και εμείς απολαμβάνουμε την ευλογημένη παρουσία Του και εκ πείρας μαθαίνουμε τι σημαίνει ζωή με το Θεό και πώς είναι η κοινωνία με το Θεό, εφόσον αν δεν μας αποκαλυφθεί από Εκείνον, δεν μπορούμε μόνοι μας να Τον βρούμε, να Τον γνωρίσουμε, να επικοινωνήσουμε με τον Δημιουργό και Κτίστη μας. Αντιθέτως, τον απορρίπτουμε από τη ζωή μας και δεν τον αγαπούμε όταν αδιαφορούμε για τις εντολές του σύμφωνα με το λόγο του. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Κλείνουμε έτσι τα αυτιά μας στην πρόσκλησή του και μένουμε μόνοι μας, χωρίς Θεό, ανίκανοι να αγαπήσουμε, γευόμενοι την απελπιστική πικρή οδύνη της φιλαυτίας μας και του εγωισμού μας. Μας αφήνει ο Θεός να διαλέξουμε μόνοι μας και δεν μας επιβάλλει την παρουσία Του.
όμως διακριτικά μας βοηθεί να ξεπεράσουμε την ανθρώπινη αδυναμία μας και να εκλέξουμε το συμφέρον σε μας. Και το συμφέρον μας, άσχετα αν το καταλαβαίνουμε ή όχι, είναι να τον βρούμε, να τον γνωρίσουμε, να ενωθούμε και να μείνουμε μαζί του. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας και γι' αυτό πλαστήκαμε από αυτόν. Αυτή δε στην αιώνιο ζωή να γινώσκουσέσαι τον μόνον αληθινόν Θεόν και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Έχει τους τρόπους του να πλησιάσει ο Θεός την κάθε ψυχή, να την ελκύει προς εαυτό του, να την πληροφορεί για την παρουσία του, να της ομιλεί, να την παιδαγωγεί, να της δίνει ευκαιρίες, αφορμές και δυνατότητες για να πλησιάσει και αυτή και να τον γνωρίσει, για να χαρεί και να ζητήσει ο άνθρωπος να μείνει ο Θεός μαζί του. Αν η ψυχή δεκτική στη χάρη του Θεού την πλησιάσει και τον πλησιάσει και αυτή και ποθήσει την κοινωνία του, τότε ο Θεός αρχίζει ένα άγιο παιχνίδι μαζί της. Τότε της ομιλεί με γλυκύτητα και τρυφερότητα και τότε η ψυχή φτερουγίζει στα ουράνια από ένα ιερό θείο έρωτα, λησμονώντας όλα τα επίγεια. Πότε της κρύβεται και εκείνη τρομαγμένη από τη φαινομενική μοναξιά της, τον ψάχνει λυπητερά και υπομένει ένα άγιο μαρτύριο. Ώσπου και πάλι της φανερώνεται αυξάνοντας έτσι τον εράσμιο για αυτήν πόθο της και καθερώντας την καλύτερα. Για να μεγαλώσει την ένωση και την κοινωνία μαζί της και να την οδηγήσει σε μεγαλύτερες χαρές και ευλογίες από δόξα σε δόξα. Και τούτο συνεχίζεται μέχρι το τέλος της ζωής του ανθρώπου. Και αναλόγως της δεκτικότητός τους, κάθε ψυχής μετέχει στην χαρά της αγαπητικής αυτής κοινωνίας με τον Χριστό. Υπάρχουν όμως και ψυχές, και δεν είναι δυστυχώς λίγες, που δεν δέχονται το Θεό και τον Κύριό τους από εγωισμό, φυγοπονία και παρασύρονται από το διάβολο, ταλαιπωρούνται στα διέξοδα της μακριά από το Θεό επιγείου ζωής τους, μέσα σε αμέλεια, αδιαφορία ή άσκοπες αναζητήσεις και ασχολίες ή πρόσκαιρες μάταιες ειδονές, από πολύ γρήγορα μετατρέπονται σε οδύνες θανάτου. Και όλα αυτά τις αποκοιμίζουν, τις σκλαβώνουν και τις καταστρέφουν για την αιώνιο απώλεια. Γίνεται έτσι ένας φοβερός συνταρακτικός αγώνας σε αυτές τις ψυχές. Ένα δίλημα ζωής και θανάτου τίθεται κάθε ημέρα, κάθε ώρα, ίσως και κάθε στιγμή. Να κάνουν μία καλή αρχή, να αποτινάξουν τα δεσμά της σκλαβιάς τους, να απαρνηθούν τα δικά τους καταστρεπτικά θελήματα. Θα πρέπει να αγωνιστούν, να απαγκιστρωθούν από τα νύχια του αιμοβόρου εχθρού τους, του διαβόλου, και να αρχίσουν σιγά σιγά μια νέα ζωή για την επανασύνδεσή τους με τον Άγιο Θεό, με άσκηση, νύψη, προσευχή και εγκράτεια. Και αν επικρατήσει με τη χάρη του Θεού αυτό, να γίνει δηλαδή η απόφαση και η απόφαση πράξη, επιστρέφει η πρώην άσοδος ψυχής στον οίκο του Πατρός της εν μετανοία και συντριβεί, επαναλαμβάνοντας και αυτή: «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκι μη άξιος, κληθήνε Υιός σου». Και ο Πανάγαθος Πατήρ που έσπευσε να προϋπαντήσει, να την εναγκαλίσει και να την εισαγάγει στον οίκο του, χαίρεται με αυτήν την επιστροφή. Αν όμως δεν θελήσει από εγωισμό να επιστρέψει στον Πατέρα, συνεχίζεται το φοβερό της μαρτύριο εντονότερο. Ταλαιπωρείται αφάνταστα έστω και αν δεν το ομολογεί, έστω και αν στους έξω φαίνεται χαρούμενη, ευδιάθετη, ικανοποιημένη, έστω και αν αυτή η ίδια δεν το αισθάνεται συνειδητά. Και πέφτουν θύματα του διαβόλου ψυχές που πριν ήσαν καλές, αγνές και χαριτωμένες. Κυλίονται στο βόρβορο των χειρίστων παθών και ατιμιών, μολύνονται συνειδήσεις, καθαρές, αμαυρώνονται κατ' εικόνα, άνθρωποι και ψυχές. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, γένους και φύλου, ακροτηριάσονται και παραλύουν πνευματικώς και υποφέρουν,
αχριώνεται το της ψυχής ωραίων, λερώνεται και καταξεσχίζεται η θεοήφαντο στολή του Αγίου Βαπτίσματος, εξευτελίζεται και ταπεινώνεται το ηγημονικόν του νους και περιπίπτουν άνθρωποι που μας είναι ίσως γνωστοί ότι έχουν καλό ήθος κι όμως είναι ελεηνά θεάματο του χερέκακου εχθρού της σωτηρίας μας. Ακόμη και τα εξωτερικά στοιχεία του εαυτού τους, τα χαρακτηριστικά τους, που πριν μαρτυρούσαν για τη θεϊκή καταγωγή τους, τώρα και αυτά παραμορφώνονται. Η ομορφιά τους είναι η φρικτή και απέσια αμαρτία, η ευγένειά τους και το χαμόγελό τους απάνθρωπα και δαιμονικά υποκριτικά, η κοσμιότητά τους και η λεπρή τρόπη τους απατηλή όψης του ξεπεσμού τους. Πόσο πόνος τελικά για την Εκκλησία, πόση οδύνη να τα γνωρίζουμε όλα αυτά και να τα συναντούμε γύρω μας, να τα διαπιστώνουμε σε πολλές ψυχές, υπερών ο Χριστός απέθανε. Να τι λένε οι σημερινοί Άγιοι για τον καθένα μας. Αδελφέ, ξέρω ότι πολλές φορές αισθάνεσαι ότι δεν κατάφερες τίποτα, ότι πάλι έπεσες στα ίδια πάθη, στα ίδια λάθη, σε εκείνα που σε κάνουν να νιώθεις αδύναμος, ένοχος και αμετανόητος. Κι όμως, είχες δώσει μια υπόσχεση στο Θεό και στον εαυτό σου. Κι όμως είχες πει ότι δεν θα το ξανακάνω ποτέ πια. Είχες γονατίσει μάλιστα στην προσευχή για αυτό το θέμα με την καρδιά γεμάτη πόνο αλλά και ελπίδα ότι δεν θα ξανασυμβεί. Κι όμως πάλι ήρθε. Πάλι το συναντάς, το πάθος, την αδυναμία, το λάθος και την αστοχία. Αισθάνεσαι ότι τίποτα δεν άλλαξε, ότι όλα είναι πάλι τα ίδια, ότι πάλι από την αρχή. Κι όμως δεν είναι έτσι. Άδικα χτυπάς τον εαυτό σου και μάλιστα πιο σκληρά από τους δήμιους και βασανιστές, τους δικούς μας. Ξέρεις κάτι, η δική σου ματιά είναι πιο σκληρή. Όταν βρίσκεσαι σε ένα δρόμο και κινείσαι, δεν σημαίνει ότι έφτασες και στον προορισμό. Μπορεί να πέσεις, να χτυπήσεις, να λασποθείς, να χαθείς μάλιστα, όμως δεν πάβει να είσαι μέσα στο δρόμο. Να τι μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το φοβερό δεν είναι να πέσεις, αλλά να μείνεις κάτω. Πόσο εγωισμό θέλει ώστε να επιθυμείς να φτάσεις αμέσως στο τέρμα πριν ακόμη ξεκινήσεις, να μην βλέπεις τι μπορεί και τι αντέχεις κάθε φορά, αλλά τι και πώς θα πρέπει να είσαι. Όχι ότι είσαι και τι είσαι, αλλά τι θα έπρεπε να είσαι. Αυτό είναι συμβόλαιο θανάτου, είναι σίγουρη αποτυχία. Όταν δεν σε έχουν δέσει με σκοινιά και αυτό είναι τα πάθη, δεν είναι δυνατόν να λυθείς αμέσως. Όμως κάθε φορά που εσύ θα παλεύεις και θα αγωνίζεσαι, ακόμη και αν δεν έχεις ελευθερωθεί, θα έχεις έστω και λιγάκι κάνει πιο ανώδυνο το σφίξιμο. Δεν το βλέπεις όμως αυτό έτσι. Δεν το νιώθεις. Εσύ νιώθεις ότι είσαι το ίδιο και χειρότερα. Γιατί? Μα γιατί δεν έχεις μάθει να εκτιμάς τα απλά μαθήματα και σιγαλά βήματα, τον αρμονικό ρυθμό και τον σίγουρο βηματισμό. Θέλεις σπουδαία και θαυμαστά. Θέλεις υψηλά και μέγιστα. Θέλεις να μην πονάς, να μην δακρύζεις, να γίνουν όλα ανώδυνα και πολύ γρήγορα, όπως το φαγητό σου, το ποτό σου, το αμάξι σου, η αγάπη σου. Δεν κατανόησες ότι δεν έχει σημασία το ταξίδι, αλλά η διαδρομή, ότι αυτή διδάσκει, ότι μία πτώση μπορεί να σε ωφελήσει πολύ περισσότερο από μία μεγάλη σου αρετή. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας συντροφιά με εσάς και τους Αγίους μας. Ευλογούμε
Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί ακροατές, με την εκπομπή μας «Συντροφιά με τους Αγίους». Από το ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, στο μικρόφωνο πατήρ Βάγγελος Καλινάκης. Ασχοληθήκαμε σήμερα 14 Οκτωβρίου με το μαρτύριο 4 μεγαλομαρτύρων, του Ναζαρίου, του Γερβασίου, του Κελσίου και του Προτασίου. Και μιλήσαμε για τη ζωή του σύγχρονου χριστιανού, πώς είναι αυτή με τον Χριστό, ως μία πηγή ανεκτήμητου πνευματικού πλούτου. Όμως τι σημαίνει τελικά να είσαι χριστιανός σήμερα? Όταν ο σύγχρονος χριστιανός μιλάει για το Θεό, εννοεί λίγο ή πολύ κάτι που βρίσκεται πέρα, μακριά στον ουρανό, άγνωστο, ακατανόητο, φοβερό και απλησίαστο, που απλά το αποδέχεται χρήσιμο για ώρα ανάγκης. Μερικές φορές του αποδίδει μαγικές ιδιότητες και συχνά επαναλαμβάνει το ανορθόδοξο «πίστευε και μη ερεύνα». Κατά τα άλλα, αυτή η πίστη στο Θεό δεν επιφέρει ουσιαστική αλλαγή στη ζωή του χριστιανού. Μπορεί να εκκλησιάζεται μερικές Κυριακές, να έχει στη βιβλιοθήκη του σύγχρονα πνευματικά βιβλία, παλές εικόνες στο σαλόνι, κάποιο μεγάλο κομποσκήνι στο χέρι, να δίδει και λίγη ελεημοσύνη. Όμως παραμένει ανυπόμονος στο ότι οι άλλοι δεν είναι όπως τους θέλει, μίζερος για τα χρήματα, βυθισμένος στον ατομισμό, στην καλοπέραση, στην εξουσία, στην προαγωγή, στο άγχος, στον ανταγωνισμό. Αυτό όμως δεν είναι ζωή εν Χριστώ. Μυρίζει θάνατο. Σε τι διαφέρει ο χριστιανός σήμερα από τον υπόλοιπο κόσμο? Όταν δεν έχει μακροθυμία, πραότητα, χαρά, απλότητα και κυρίως ταπείνωση, σημαίνει ότι δεν έχει νιώσει τίποτα από την εν Χριστώ ζωή. Ζωή που ανακαινίζει, μεταμορφώνει και ωραιοποιεί τον άνθρωπο και μέσα από τις καθημερινές δυσκολίες, από μία ασθένεια, από ένα πρόβλημα. Ο χριστιανός πρώτα-πρώτα καλείται να σκύψει και να ακούσει τη φωνή του Ευαγγελίου, που τον καλεί σε μία συνεχή διακινδύνευση της αυτάρκειας που τον διακατέχει, του πονηρού λογισμού, εκείνου που τον κινεί να λέει «Εμείς, δόξα τω Θεώ, δεν κάνουμε τα φοβερά και εσχρά που βλέπουμε καθημερινά στην τηλεόραση». Η σκέψη αυτή είναι μάλλον δαιμονοκίνητη και ο εφησυχασμός που δίνει ασφαλώς δεν είναι καθόλου αγαθός. Δεν θα δώσουμε λόγο στο Θεό μόνο γιατί δεν πράξαμε το κακό, αλλά γιατί δεν πράξαμε το αγαθό, δεν αγαπήσαμε τρυφερά την αρετή. Έχουμε μία μαγική αντίληψη περί εκκλησίας εμείς οι χριστιανοί σήμερα. Λέμε, αν έλθεις στην εκκλησία οι δουλειές σου θα πάνε καλά. Μα υπάρχουν χριστιανοί πιστοί που είναι άνεργοι, νέοι επιστήμονες, αδιόριστοι, έμποροι πτωχεύσαντες. Λέμε, αν δεν έλθεις στην εκκλησία θα καταστραφείς, μα ο Χριστός δεν πίεσε ερχόμενος καμία συνείδηση. Δεν έχουμε το δικαίωμα να απειλούμε, να φοβίζουμε τον κόσμο, πεανίζοντας μάλιστα ένα σκοπό που μιλά για έναν Θεό ανύπαρκτο, ένα Θεό δηλαδή τιμωρό, εκδικητικό, τρομοκράτη, φθονερό και αντίδικο. Ένα Θεό που μοιράζει καλές θέσεις εργασίας, παχυλούς μισθούς, υψηλές συντάξεις, επιδόματα, ευζοία, μακροζωία κτλ. Μοιάζουμε με διαφημιστές νέων προϊόντων, ομορφιάς ή συνηγόρους του αδικημένου Θεού. Δεν έχουμε νιώσει ακόμη εμείς οι χριστιανοί του δίστροπου αιώνος μας ότι η Εκκλησία είναι ο Χριστός που σώζει και δεν σώζεται από κανέναν μας. Ο Χριστός είπε, αν θέλουμε από την καρδιά μας την τελειότητα, ας τον ακολουθήσουμε. Οι σημερινοί χριστιανοί γίνονται εισαγγελείς, βασιλικότεροι του βασιλέως, με ζήλο ανεπίγνωστο, με σπουδή αδιάκριτη, με νόθο ιεραποστολισμό. Μα αγαπητοί μου, όλοι οι άγιοι της εκκλησίας μας ήταν άρρωστοι, φτωχοί και πλούσιοι, οι πιο πολλοί συχνά κυνηγημένοι, ανήμποροι, καταφρονεμένοι, δεν τους έπιανε το μάτι σου. Ο Χριστός εδοξάστη στο Γολγοθά. Ο πόνος είναι συνοδοιπόρος μας στη ζωή. Το σύμβολο του χριστιανισμού δεν είναι ένας θρόνος, είναι ο σταυρός. Δεν επιτρέπεται λοιπόν η παραπληροφόρηση. Στην εκκλησία μέσα συνεχίζεται, ενυπάρχει ο πόνος. Αλλά έχει νόημα, έχει διέξοδο, οδηγεί σε μία λαμπρή ανάσταση. Δεν έχουμε το δικαίωμα ως ορισμένοι υποψήφοι πολιτικοί να ξεγελάμε το λαό υποσχόμενοι επιγείους παραδείσους. Ο Χριστός είπε ότι θα έχουμε στον κόσμο αυτόν θλίψη, δεν μακαρίζει όσους χασομερούν στα γέλια.
επιθυμούμε και δημιουργούμε ένα νεοχριστιανισμό στα μέτρα μας, στις ανάγκες μας, άκοπο, άμοχθο, πρόχειρο, εύκολο, δίχως κανένα κόστος, αντιασχητικό, τελικά και πολύ πιο τραγικά, αντιευαγγελικό. Σε αυτήν την προοπτική η Θεία Λειτουργία στο Ναό είναι μία απλή ακρόαση των λεγόμενων, μία θέαση των τελουμένων που θα μπορείς να την παρακολουθείς πιο ήσυχα και από την πολυθρόνα σου στο σπίτι, από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, στο αυτοκίνητο. Δεν είναι θυσία, συμμετοχή, εγρήγορση επί το αυτό πάντων των αδελφών συγκοινωνούντων και θερμά δεωμένων. Αν δεν γνωρίσουμε το φως της χάριτος, λέμε ότι είμαστε καλά και στο ημίφος. Στο φως αποκαλύπτεται η πραγματικότητά μας. Μέσα στο φως θα αποκαλυφθεί η αλήθεια της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε, που νομίζαμε ή έτσι όπως θα τη θέλαμε κομμένη και ραμμένη να είναι. Η Εκκλησία είναι μία μητρική αγκάλη που όλους θέλει να σώσει, αν θελήσουν να σωθούν. Δεν είναι θεσμός, δεν είναι ιδεολογία, δεν είναι παράταξη ή σύστημα, δεν είναι ένα μέρος. Η Εκκλησία δεν δεκάζει, δεν τιμωρεί, δεν ψάχνει για οπαδούς, δεν μετασχηματίζεται, δεν διαιρεί, δεν κουράζεται, δεν ξεκουράζεται, δεν ανησυχεί να πείσει αποστοματικά, να υποδολώσει και να κατατροπώσει κανέναν και ποτέ. Προσέξτε το αυτό παρακαλώ. Οι χριστιανοί σήμερα βλέπει ο καθένας μας ότι πρέπει να γίνουμε άνθρωποι των καθαρών βιωμάτων. Να μιλά πιο βροντερά η ζωή μας από τα πολλά λόγια μας, να μην απαιτούμε με προπαίτεια το θαύμα, να μην βιαζόμαστε στην προσευχή, να ακούμε και το άλλο, όποιος και αν είναι αυτός που μας λέει αυτό το άλλο, να υπομένουμε την αντίδραση, την αντίσταση του άλλου, να συνεργαστούμε με το Δημιουργό μας. Εμείς θα του δώσουμε τον εκούσιο κόπο μας, την άσκηση και εκείνος τη χάρη του και το έλεος του, αφού πάντοτε η σωτηρία του ανθρώπου είναι συνεργεία Θείας Χάριτος και ανθρώπινης ενέργειας. Ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού και ο σκοπός της δημιουργίας του είναι η θέωση. Η αποστολή της Εκκλησίας είναι η σωτηρία του κόσμου. Τα μυστήρια της Εκκλησίας αγιάζουν τον αγωνιζόμενο άνθρωπο, ο οποίος καθαριζόμενος φωτίζεται και θεώνεται. Αυτή είναι η ορθόδοξη θεολογία, η ανθρωπολογία, η εκκλησιολογία και η ασκητική της Εκκλησίας μας. Μην ψάχνουμε για άλλες ατράπους, όταν μία είναι η οδός της σωτηρίας, της θεώσεως, της τελειότητας. Να είναι κάποιος χριστιανός σήμερα σημαίνει να πιστεύει στη νίκη επάνω στον κόσμο και τίποτα λιγότερο. Το πιο πάνω περιέχεται στο βιβλίο του Γέροντος Σοφρονίου «Το μυστήριο της χριστιανικής ζωής» της εκδόσεως της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου του Έσεξ. Οι μέρες που περνούμε χαρακτηρίζονται δύσκολες, εν αναμονή μάλιστα και πιο επώδυνων οικονομικών περικοπών. Είναι και οι εντάσεις που παρατηρούνται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, που ετοιμάζουν ίσως μια ευρύτερη σύραξη με απρόβλεπτες για την ανθρωπότητα συνέπειες. Τα ΜΜΕ τροφοδοτούν το μυαλό με πληροφορίες και προβλέψεις που κάνουν την καρδιά να αγωνιά για το αύριο. Όλα αυτά μαζί με τις πολλές ασθένειες και τους συχνούς θανάτους δημιουργούν στην ψυχή φόβο και αναστάτωση. Η ελπίδα μειώνεται και το λογικό υπερισχύει της πίστεως. Δεν θέλω να πω ότι πάντα έτσι ήταν τα πράγματα ή ότι δεν θα επιτρέψει ο Θεός να πάθουμε κακό. Αυτές οι διαπιστώσεις ενθαρρύνουν την ψευδαίσθηση και την ψεύτικη πίστη. Τα δεδομένα είναι αυτά.
Η αλήθεια είναι ίσως χειρότερη από ό,τι γνωρίζουμε. Το κακό που ετοιμάζεται και μεθοδεύεται από κακούς ανθρώπους με δαιμονικά κριτήρια είναι πραγματικότητα. Όμως ο Χριστός μας βεβαιώνει ότι νίκησε το κακό και πλέον έχασε τη δύναμή του. Φαίνεται να κυριαρχεί, αλλά η κυριαρχία του είναι φαινομενική, πρόσκαιρη και αδύνατη. Όταν λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό, είναι ως να λέμε «ζω όπως το Θεό», «ζω τη ζωή Του». Η ομολογία αυτή είναι βαριά. Για να είναι αληθινή θα πρέπει να βιώνεται ή τουλάχιστον να θέλουμε να τη βιώνουμε και να προσπαθούμε για αυτήν. Έτσι το να είμαστε χριστιανοί σημαίνει να έχουμε την εσωτερική πληροφορία της τελικής νίκης επί του κακού που κυριαρχεί γύρω και μέσα μας. Σημαίνει την πεποίθηση ότι ο Χριστός εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Και μαζί του κι εμείς, όλοι. Δεν ταιριάζει στους χριστιανούς η ανέλπιδη αναμονή των δυσάρεστων εξελίξεων ως άθεοι μη έχοντες ελπίδα. Δεν είναι για αυτούς η αγωνία και η φοβία που διαλύει κάθε προσπάθεια. Ο αγώνας κατά των παθών που ελοχεύουν μέσα μας βεβαιώνει για το εφικτό της νίκης κατά του κακού που κυριαρχεί στον κόσμο σήμερα. Η προσευχή, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και τα μυστήρια της Εκκλησίας επισφραγίζουν την εσωτερική πληροφορία και γεμίζουν την ύπαρξη με μία χαρά και με μία κρυφή ελπίδα. Αυτή η εσωτερική χαρά χαρακτήριζε τους Αγίους όλων των εποχών και αυτών των Αγίων που μνημονεύσαμε σήμερα με τη ζωή τους και το μαρτύριό τους. Στηριγμένοι στη σχέση τους με το Θεό, των δυνάμεων και της αγάπης βεβαιώνουν ότι το κακό δεν έχει δύναμη, όπως δεν έχει το σκοτάδι μπρος στον ήλιο. Και αυτή η βεβαιότητα χάριζε στους γύρω τους χαρά και ελπίδα. Βεβαιότητα λοιπόν αγαπητοί ακροατές, μία βεβαιότητα που μας χαρίζει χαρά και τόλμη στη ζωή μας. Χαρά για αυτό που πιστεύουμε και τόλμη σε αυτό που πρέπει να φτάσουμε, δηλαδή να απολαμβάνουμε την υιοθεσία που μας χάρισε ο Πατέρας μας ο Θεός. Με αυτές τις ευχές, μία ακόμη εκπομπή «Συντροφιά με τους Αγίους» έφτασε στο ραδιοφωνικό τέλος της. Να ευχαριστήσω τον ηχολήπτη μας και όλους εσάς που και σήμερα ήσασταν συντροφιά με τους Αγίους, τους τιμωμένους σημερινούς Αγίους της Εκκλησίας μας. Να είστε όλοι καλά. Ο Θεός μαζί μας. Χαίρετε. Συντροφιά με τους Αγίους. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Τα μηνύματα της ζωής των Αγίων στη σύγχρονη κοινωνία.